Είναι μια μίνι εγκεφαλική λιθμοειδών με συνοδό οστεοποίηση κοκλία και βαρικοία, η οποία έχει, λέει εδώ, προσκοκλιακό. Φαντάζομαι, εννοείται ότι είναι στον προγραμματισμό για κοκλιακή εμφύτευση. Κύριε Κερμπεσιώτη. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά. Βεβαίως, σας ακούμε πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Βάζω την παρουσίασή μου. Δεν ξέρω τι βλέπετε. Όχι ακόμα. Α. Μισό λεπτό, πήγα πριν, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μισό λεπτό, ναι. Α, εδώ. Το είχα κάνει. Και σε μισό λεπτό. Α. Ωραία. Τώρα, τη βλέπετε? Ναι, βεβαίως. Πολύ ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήθελα να παρουσιάσω σήμερα ένα περιστατικό, το οποίο ήρθε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών πριν από περίπου 2 έτη. Πρόκειται για έναν ασθενή, περίπου 42 ετών, που ήρθε σε κόμμα στα ΤΕΠ, στον ΙΝΙ Α, και διασωρινώθηκε, μπήκε στην ΜΕΘ, έμεινε περίπου 2 εβδομάδες. Η αρχική του προσέγγιση μετά τις 2 εβδομάδες που άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις του ήταν αρκετά κακή, με την άποψη ότι ήταν παράλυτος σε καροτσάκι, είχε παραπληγία, είχε διπλοπία, σύγχυση, κακουχία. Και στο πλαίσιο της διερεύνησης, με απεικονίσεις από τη ΜΕΘ στη συνεργασία κυρίως με τους νευρολόγους, γιατί πιστεύαν ότι ήταν καθαρά νευρολογικό περιστατικό, απεικονίστηκε μια μήνυγκο εγκεφαλοκύλη στα ιθμοειδή δεξιά. Όπως απεικονίζεται, σε μια παροβελία τομή πάνω δεξιά μαγνητική, σε μια εγκάρση από κάτω και σε αξονικές από την αριστερή μεριά. Σε εμάς ήρθε για μια πρώτη εκτίμηση. Όντως διαπιστώθηκε ενδοσκοπικά ότι υπήρχε η εικόνα της μηνυκοκεφαλοκύλης, αλλά δεν ήταν δυσχερή η επικοινωνία με τον ασθενή, γιατί πέρα από όλα τα άλλα είχε και πλήρη κόφωση μετά από αυτό το επεισόδιο. Η διάγνωση των νευρολόγων ήταν ότι πρόκειται για μια μικροβιακού τύπου μηνυγκίτιδα, η οποία προκάλεσε αυτή την κλινική εικόνα. Ακολούθως, δεδομένου ότι υπάρχει μια πιθανότητα ανάπτυξης ίνωσης στον κοχλία μετά από μια φλεγμονή των μηνύγκων, εμείς κάναμε μια επαναλαμβανόμενες εξετάσεις μαγνητικών ανά μήνα, για να δούμε αν υπάρχει αυτή η ίνωση και περιμένουμε να βελτιωθεί και λίγο η κλινική εικόνα και κατάσταση, η εν γέννη κατάσταση του ασθενούς. Δεδομένου ότι είχε αρχίσει να σταθεροποιείται, δεν είχε ερυνόρια, δεν εμφάνισε κάποιο άλλο οξύ έτσι, σύμβαμα. Ενώ στην πρώτη μαγνητική δεν εμφάνισε κάτι, στην δεύτερη άρχισε να αλλάζει το σήμα στον κοχλία και σε συνεννόηση με τους ακτινολόγους, αυτό ήταν ένα δύσκολο κομμάτι γιατί έπρεπε να βρούμε νευρακτινολόγο ή κάποιον που ασχολείται ιδιαίτερα με αυτό το κομμάτι, μας είπαν ότι όντως αρχίζει και δημιουργείται μια ίνωση η οποία είναι έτσι προεόρτιο οστεοποίησης του κοχλία. Το ερώτημα που τίθηκε από την ομάδα την Οριλά και από το Διεπιστημονικό Συμβούλιο ήταν τι να κάνουμε πρώτα, να αντιμετωπίσουμε τη μηνυκοκεφαλοκύλη για να αποτρέψουμε ένα νέο πιθανό επεισόδιο κεντρικής λίμωξης του αναπνευστικού ή να προχωρήσουμε σε κάποια κοχλιακή εφύτευση και να σώσουμε τουλάχιστον το ένα ή και τα δύο αυτιά. Αποφασίστηκε να ακολουθήσουμε το πρώτο βήμα, δηλαδή να αποκαταστήσουμε πρώτα τη μηνυγκοκεφαλοκύλη. Εδώ έχω 3 βίντεο, αλλά λόγω του προχωρημένου ώρα δεν θα ήθελα να τα παίξω. Εδώ φαίνεται η μηνυγκοκεφαλοκύλη πάνω αριστερά. Εδώ η τεχνητή μήνυγκα. Ναι, με ακούτε? Φαίνεται. Α, δεν παρακολουθούν. New share, γι' αυτό πάρισα πρώτα το screen, γιατί το είχαμε δοκιμάσει χθες. Screen share. Ίσως τώρα. Ναι. Τώρα μάλλον. Γι' αυτό. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Ακούσατε αυτά τουλάχιστον που είπα. Προφορικά. Ωραία. Τα ακούσαμε αυτά. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε την εικόνα. Απλά γρήγορα της μήνυγκο εγκεφαλοκύλης. Έχουμε την εικόνα της αρχόμενης ίνωσης του κοχλία. Έχουμε την διαχειρητική εικόνα από τη μήνυγκο εγκεφαλοκύλη πάνω αριστερά, την φάση αλάτα που βάλαμε σαν πρώτο στρώμα
και για την σύγκληση της μηνυκοκεφαλοκύλης και μετά ένα δεύτερο αγγιούμενο βλενογονικό κρυμνό από τη μύτη, από την μέση ειρηνική κόγχη. Και εδώ είναι η εικόνα από τα κοχλιακά εφυτεύματα που τοποθετήθηκαν σε δύο στάδια μετά το χειρουργείο της αποκατάστασης της μηνυκοκεφαλοκύλης. Τα ερωτήματα που θέτει η συγκεκριμένη παρουσίαση, αφού δούμε πρώτα βλέποντας μια μεταχειρητική εικόνα της σύγκλησης της μηνυκοκεφαλοκύλης, είναι το πότε επεμβαίνουμε σε αυτόν τον ασθενή, πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος, επεμβαίνουμε σχετικά γρήγορα, μετά από μέρες ή εβδομάδες, περιμένουμε να σταθεροποιηθεί πλήρως η κλινική του εικόνα. Υπήρχε μια άλλη φωνή μέσα στην κλινική που έλεγε ότι να προηγηθεί η κοχλιακή εμφύτευση, γιατί είναι σπουδαιότερο να μπορέσει να μπει το ηλεκτρόδιο μέσα στον κοχλία και να γίνει η αποκατάσταση της μηνυκοκεφαλοκύλης σε δεύτερο στάδιο. Υπήρχε άλλη φωνή που έλεγε να γίνει ταυτόχρονα κοχλιακή εμφύτευση και να προηγηθεί αυτή με τη χειρότερη απεικονιστική εικόνα. Το τελικό είναι ότι αυτό που κάναμε, ότι κάναμε σε πρώτο στάδιο αποκατάσταση της μηνυκοκεφαλοκύλης και σε δεύτερο χρόνο, ένα μήνα μετά, κοχλιακή εμφύτευση του ενός αυτιού και περίπου 1,5 μήνα μετά, ένα τρίτο χειρουργείο κοχλιακή εμφύτευση του άλλου αυτιού. Η τελική έκβαση του περιστατικού είναι ικανοποιητική, δεδομένου ότι έχει επιστρέψει στην εργασία του, στην υπηρεσία γραφείου, στο πολεμικό ναυτικό και είναι ένας ασθενής ο οποίος και έχει πολύ καλή επικοινωνία, ακόμα και χωρίς καμία χιλιοανάγνωση. Μιλάει στο τηλέφωνο και έχει πολύ καλή κλινική εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία, για την παρακολούθηση. Δεν σας ακούω. Μήπως έχετε κλειστεί τη φωνή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κερμπεσιώτη, συγγνώμη. Ήταν δικό μου λάθος. Ένα γρήγορο σχόλιο από τους δύο κύριους σχολιαστές μας, τον κύριο Τριάντο και τον κύριο Παπαδημητρίου. Ναι, να αρχίσω εγώ. Ναι, κολέγιο. Εγώ, μπράβο κύριε Κεμπεσιώτη, είναι δύσκολα περιστατικά αυτά στις γκρίζες ζώνες. Να ρωτήσω, αυτός ο ασθενής είχε ερηνόρια ενή? Όχι, δεν είχε ερηνόρια. Και από την πρώτη δεδομένου, πάντα ας πούμε το σούπερ επίγον στην κοχλιακή εφύτευση θεωρείται ιστοποίηση του κοχλία, ειδικά μετά από μηνυκίτιδα. Δηλαδή το θεωρούν το απόλυτο όλοι οι οτοχειρουργοί. Τρελαίνονται με αυτό το πράγμα, ας πούμε, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, ότι θέλουν να μην βρεθούν σε ένα κοχλία ο οποίος δεν μπαίνει το ηλεκτρόδιο μέσα. Είναι η απόλυτη τους καταδίκη. Και δεδομένου το ότι οι πιο πολλές από αυτές τις εγκεφαλοκύλες είναι ανενεργείς ουσιαστικά, δεν έχουν, ας πούμε, δεν έχουν κάποιο ούτε απειλούν τη ζωή, ούτε έχουν και εγκεφαλικό παρένχημα μέσα, ας πούμε, να... Και δεδομένου το ότι μετά από κάποια επέμβαση μπορεί να υπήρχε ρινόρια ένι, φαντάζομαι το έκανες πολύ καλά, αλλά ποτέ δεν είσαι σίγουρος, και αυτό θα μπορούσε να καθυστερήσει και την κοχλιακή επίτευξη. Σαν προβληματισμό, εγώ θα έλεγα ότι αυτός ο ασθενής έπρεπε να πάει πρώτα για κοχλιακό. Αλλά εντάξει, αυτό είναι η ταπεινή μου άποψη. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Αν υπήρχαν σημεία αυξημένης ενδοκράνειας πίεσης. Όχι, δεν υπήρχε κάποια τέτοια σημειολογία αυξημένης ενδοκράνειας πίεσης. Και εμείς ήμασταν έτσι στο μετέχνιο το τι να κάνουμε πρώτα. Και απλά να τονίσω και κάτι το οποίο ίσως ακούγεται λίγο δυσάρεστο. Μόνο η διαδικασία για την αγορά του κοχλιακού και την τοποθέτησή του θα μας έπαιρνε ένα χρονικό διάστημα περίπου 40 ημερών. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή. Και εκμεταλλευτήκαμε και αυτό το χρονικό διάστημα για να κάνουμε πρώτα την επέμβαση την ρινοχειρουργική και μετά την τοποθέτηση τουλάχιστον του πρώτου κοχλιακού εφυτεύματος. Ήταν και αυτό μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας, η οποία βέβαια δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανονικά. Να ρωτήσω και εγώ κάτι, Ιορδάνη. Την εγκεφαλοκύλη την κάνατε σε συνεργασία με νευροχειρουργό ή το κάνατε μόνο στο κομμάτι του εγκεφάλου? Το κάναμε αποκλειστικά μόνοι μας. Είχαμε νευροχειρουργό όμως στη διπλανή αίθουσα, stand-by, στο αν χρειαζόταν να παρέμβει. Είχε ενημερωθεί, είχε δει τις αξονικές, είχε δει τον ασθενή και να μπορεί να μας πει είτε ενδοσκοπικά είτε αν χρειαστεί και με ανοιχτή προσπέλαση. Το έλλειμμα πόσο ήταν περίπου, σαν διάμετρο? Ναι, το πέρασε λίγο, δεν ήταν στη διαφάνιση. Ήταν 1,2 εκατοστά. Εντάξει, προφανώς το κάνατε με on-lay, έτσι, δεν πήγατε under-lay. Βάλαμε το στρώμα της τεχνητής μήνυγκας under-lay,
Ναι. Και μας βοήθησε αυτό, γιατί συνήθως όταν η μήνυγκα έχει περάσει μια φλεγμονή, μηνυκίτιδα, είναι αρκετά σκληρή και έτσι είχαμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο να κάνουμε χειρισμούς πάνω της. Μη φοβούμενοι να τρυπήσει εύκολα και να κάνουμε εμείς ιατρογενώς πριν όρια ένι. Οπότε βάλαμε underlay τη φασελάδα και μετά από πάνω βάλαμε τον αγιούμενο κρυμνό από τη μέση ελληνική κόγχη σύστηχα. Ωραία. Και ένα τελευταίο και για την οστεοποίηση του κοκλία, έτσι απλώς ο παρατήρηση, γιατί αυτό το βλέπουμε συνήθως στα παιδάκια που μετά από μηνυγκίτιδα που περνάνε, ότι πλέον τώρα πλέον και σχετικά εύκολα γίνεται πάλι κοκλιακή εμφύτευση, έστω αν έχει γίνει και οστεοποίηση του κοκλία, γιατί έχουν βγει πλέον τα, και τα πολύ καινούρια ηλεκτρόδια που μπορούν να μπουν και σε διάφορες, να μην μπουν δηλαδή πλήρης ο αριθμός των ηλεκτροδίων, αλλά μπορεί να μπει ένας μεγάλος αριθμός με πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Οπότε και αυτό έχει ξεπεραστεί πλέον. Αυτό έτσι σαν σχόλιο. Σε ένα βαθμό σίγουρα, αλλά δεδομένου ότι θέλαμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό ακουολογικό αποτέλεσμα για το αισθητήμα. Θα ήταν να περάσουν όλα βέβαια, αλλά πολλές φορές δεν μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σας. Συγχαρητήρια και πάλι. Συγχαρητήρια. Σε γενικές γραμμές πάντως θα συμφωνήσω και με τον Νίκο, με την έννοια ότι την εγκεφαλοκύλη την είχε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έτσι, δηλαδή χρονικά, οκ, τώρα βόλεψε γιατί υπήρχαν αυτά τα τεχνικά προβλήματα για το κοκλιακό, τα οποία όντως είναι γραφειοκρατικά προβλήματα που τα ζούμε όλοι. Αλλά σίγουρα αν υπήρχε καθαρά ιατρικό κριτήριο για να δώσουμε μια προτεραιότητα, και εγώ θα έκλεινα, παρότι ρινολόγος, να γίνει πρώτα το κοκλιακό. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, επειδή ειδικά με τους ένστολους υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία, περισσότερο φοβούνται το μοιραίο, το χειρότερο. Και οι νευρολόγοι λέγανε μην ξαναπάθει κάποια νέα λίμωξη, τουλάχιστον να μειώσουμε την πιθανότητα αυτού του γεγονότος και ας είναι κουφός ο ασθενής. Απλά το θέτω σαν... Εδώ έχουμε κάποια μηνύματα και στο chat. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο καθηγητής, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, είχε... Αν θέλει να συνδεθεί για να σχολιάσει κάτι από αυτά που είπαμε. Μας ακούει ο Γιάννης. Γιορδάνη, ναι, και συγχαρητήρια, πάρα πολύ ενδιαφέροντα περιστατικά. Πραγματικά πολύ ωραία η ομιλία. Ήθελα στον Νίκο από Γερμανία να πω ότι Νίκο και εγώ όταν ξεκίνησα την ειδικότητα και μετά και ως ειδικός πραγματικά τα χειρουργούσαμε αυτά τα περιστατικά πρώτα, τα διαφοροποίητα καρκινώματα. Αλλά μπορώ να σου πω ότι ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια βλέποντας τα αποτελέσματα της σύγχρονης χημειοθεραπείας και με βάση και με τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ρινολογικής Εταιρείας, δεν είναι άσχημα αυτό το περιστατικό να το ξεκινήσεις με induction χημειοθεραπεία, με χημειοθεραπεία, να δεις το response που έχει και μετά αν έχει πολύ καλό response να κάνεις και ακτινοθεραπεία και να ολοκληρώσεις. Γιατί έχω δει πραγματικά άριστα αποτελέσματα. Και εγώ μ' αρέσει το χειρουργείο, αλλά θέλω να το υπογραμμίσω αυτό ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά, ιδιαίτερα στο αδιαφοροποίητο καρκίνωμα των παραρρινίων κόλπων, ξεκινάω με χημειοθεραπεία. Βλέπω τι ανταπόκριση έχει, γιατί έχω δει περιστατικά που χάθηκε όλος ο όγκος, εξαφανίστηκε όλος ο όγκος, πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και εδώ η ογκολογία πραγματικά βοηθάει πάρα πάρα πολύ και πρέπει να έχουμε στενή συνεργασία με τους ογκολόγους. Ό,τι αφορά τον τράχυλο, σε ένα νη-μηδέν τράχυλο, δεν είμαι πεπισμένος από και από την βιβλιογραφία που έχω διαβάσει και από τα... και από την προσωπική μου εμπειρία, αν πρέπει αμέσως ένα νη-μηδέν τράχυλο να κάνουμε λεμφαδενικό καθαρισμό. Το staging είναι ένα επιχείρημα να έχουμε ένα σίγουρο staging, αλλά δεν αλλάζει τίποτε. Μπορούμε να βάλουμε στο πεδίο της ακτινοθεραπείας μετά και τον τράχυλο, αν θελήσουμε, γιατί με λεμφαδενικό καθαρισμό, ιδιαίτερα αν ο όγκος επεκτείνεται και στα οπίσθια ηθμοειδή, αυτά κάνουν λεμφική παροχέτευση μέσα από το όπισθο φαρυγγικό σύστημα. Οπότε όσο και καλό λεμφαδενικό καθαρισμό να κάνεις, δεν θα έχεις κάνει ζανίρουγκ τες πατσιέντν, έτσι, δεν θα έχεις σώσει τον ασθενή σου, έτσι σαν μικρά σχόλια, αλλά πραγματικά τα τελευταία χρόνια η ογκολογία, η άκτινο χημειοθεραπεία έχει φέρει μεγάλη επανάσταση. Και δίκιο, ναι, είναι σημαντικό να τα συνυπολογίσει κανείς όλα αυτά, έστω και αν δεν είμαστε
στο προσκήνιο όταν κάτι ξεκινάει με αυτή την αντιμετώπιση. Και για τον Παναγιώτη, τον τελευταίο μιλητή που πολύ ωραίες παρουσίες όλοι, Παναγιώτη, για να οστεοποιηθεί, πόσο πιστεύεις, πόσο θεωρείς ότι χρονικό διάστημα κάνει μετά από μία μηνυγκίτιδα να οστεοποιηθεί ο κοχλίας? Από ό,τι έχουμε δει κάποια ψυχικά, κάποιους μήνες. Έτσι. Κάποιους μήνες. Έτσι ακριβώς. Άρα, αν κάνει ένας μηνυγκίτιδα και έχεις και εγκεφαλοκύλη, έχεις χρονικό διάστημα να δεις τι θα απογίνει η ακοή τις πρώτες εβδομάδες, το πρώτο χρονικό διάστημα, τους πρώτους δύο μήνες, θα έλεγα τουλάχιστον, πριν προχωρήσεις και βάλεις τη διάγνωση στην τελική της κόφωσης και προχωρήσεις σε κοκλιακό εμφύτευμα ή στην συμπλήν αντιμετώπιση της εγκεφαλοκύλης. Και αυτό είναι σημαντικό. Μην θεωρήσουμε δηλαδή ότι έπαθε μηνυγκίτιδα και αμέσως θα οστεοποιηθεί ο κοχλίας. Έτσι, δεν γίνεται έτσι. Έχει χρονικό περιθώριο. Απλά, αν μου επιτρέπετε να σημειώσω, ότι επειδή κάναμε μαγνητική στο μήνα, είδαμε μια περαιτέρω επιδείνωση του μαγνητικού σήματος στο μήνα πάνω. Και αυτό έτσι μας κινητοποίησε να πάρουμε πιο γρήγορα βήματα. Γιατί περιμέναμε ότι δεν θα αλλάξει, θα κάνουμε μετά από τρεις μήνες μια καινούργια μαγνητική και θα προχωρήσουμε. Και εδώ να σας πω, παιδιά, υπάρχει και η δυνατότητα να βάλει κάποιος ένα εμφύτευμα, έτσι, αν όχι το τελικό, και να μπλοκάρει έτσι την οστεοποίηση. Υπάρχουν και εδώ εργασίες και μελέτες, δηλαδή όταν το φοβάσαι πάρα πολύ αυτό, μπορεί να βάλεις ένα σαν standing της περιοχής, δηλαδή πιάνεις αυτό το χώρο, δεν επιτρέπεις να οστεοποιηθεί και παίρνεις τις τελικές αποφάσεις σου όποτε εσύ θελήσεις τελικά. Και αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Αλλά πάρα πολύ ωραία, Γιορδάνη, πολύ ενδιαφέροντα περιστατικά. Είχε συζήτηση πραγματικά. Και στον Νίκο και στο Στέλιο ήταν και τα σχόλιά σας, έτσι, εγώ το απόλαυσα. Συγχαρητήρια προς επιβεβαίωση και αυτό που είπε ο καθηγητής. Και το induction chemotherapy βλέπεις και γρήγορα το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν χάνεις και ιδιαίτερο χρόνο αν είναι responder ή μη. Και κάποια καρκινώματα όπως και το αδιαφοροποίητο, είναι νευροειδογρυνική όγκη, πλέον αντιμετωπίζονται συστηματικά νοσήματα και ακόμα περισσότερο, εκτός από αυτό που είπε ο καθηγητής ότι μπορεί να χαθεί, μπορεί να κάνει έναν μη χειρουργήσιμο όγκο χειρουργήσιμο μετά, οπότε να αλλάξει και το management προς όφελος του ασθενούς. Νομίζω εδώ τελειώνει, αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια ή άλλες ερωτήσεις, η σημερινή συνεδρία. Και δίνω το λόγο στον πρόεδρο της Ρινολογικής, τον κύριο Τερζή, για να συνεχίσει με την καταστατική συνέλευση.